Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται ο προεκλογικός αγώνας των κομμάτων την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν μεγάλο ποσοστό στους αναποφάσεις τους και οριακή διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας σε φίλους του κόμματός του στην Κοζάνη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τους πρώτους 6 μήνες δεν είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει και ζήτησε μια πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσει τον τόπο. Ο λαός είναι όρθιος, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όρθιος και διεκδικούμε όλοι μαζί όχι μια δεύτερη ευκαιρία, όπως λέγεται συνήθως, αλλά μια πρώτη ευκαιρία. Μια πρώτη ευκαιρία να μπορέσουμε επιτέλους να κυβερνήσουμε τον τόπο, διότι τους 6 αυτούς μήνες μέσα στη μέγενη της διαπραγμάτευσης, εγκλωβισμένη από λογή συμφέροντα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας. Στην πρώτη μας περίοδο που κράτησε μόλις 7 μήνες οι δυνατότητές μας να κυβερνήσουμε ήταν περιορισμένες. Μπορέσαμε βέβαια ακόμα και έτσι να δώσουμε δείγμα γραφής για τις μεγάλες αλλαγές που θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Και δώσαμε δείγμα γραφής μιας διαφορετικής διακυβέρνησης με τη θηλιά στο λαιμό. Παρ' όλα αυτά θεσπίσαμε τις 100 δόσεις που έδωσαν οξυγόνο ζωής σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σπάσαμε το λουκέτο που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση στη δημόσια τηλεόραση και αποκαταστήσαμε το μαύρο στις οθόνες. Μιλώντας στον Ενικό και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Μημαράκης αναφέρθηκε στην ανάγκη για ευρεία συνεργασία μετά τις εκλογές και αποκάλυψε ότι θα απευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία είτε η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα είτε όχι. Εγώ δεν είμαι αλαζόνας. Ο κύριος Τσίπρας πέρα από αυτό είπε ότι για τα επόμενα 8 χρόνια θα εγκαινιάζω ως πρωθυπουργός στην έκθεση. Έχει τυφλωθεί ο άνθρωπος. Δεν έχει καταλάβει ότι το ζητούμενο και η επιδίωξη δεν είναι να γίνω πρωθυπουργός. Σαφώς με βάση το Σύνταγμα θα πάω και θα λάβω την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και θα σχηματίσω και κυβέρνηση αφού συμφωνήσω με τα άλλα κόμματα. Και θα είμαι πρωθυπουργός. Θέλω όμως να αποδείξω ότι δεν είμαι δεμένος με το θέμα, δεν είμαι δεμένος με την καρέκλα, δεν είναι το μείζον αυτό για μένα. Ναι. Και γι' αυτό είπα, εάν είναι το μόνο εμπόδιο στη συνεργασία, είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Το θέμα μου είναι ότι εγώ μόλις πάρω την εντολή, θα πάω στον κύριο Τσίπρα και θα του πω 1, 2, 3, 4. Αν συμφωνούμε σε όλα. Και μου πήρε Βαγγέλη, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να είσαι πρωθυπουργός. Δεν είναι κρίμα που δεν πιστεύω ότι θα μου το πει, αν έχουμε μάλιστα και μεγάλη διαφορά. Γιατί θεωρώ ότι έχει μια δεοντολογία μέσα του. Αλλά δεν είναι και το μείζον αυτό, δεν είναι και το ζητούμενο. Εγώ λοιπόν, εφόσον συμφωνήσουμε στην πολιτική, μπορώ να το συζητήσω. Εφόσον δεν συμφωνήσουμε, θα είμαι πρωθυπουργός με τα κόμματα που θα συμφωνήσουμε. Με μήνυμα του ιστορικού στελέχους της αριστεράς Μανώλη Γλέζου, ξεκίνησε στην συνέντευξη του Πρόεδρου της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη Λαφαζάνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Λαφαζάνης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έπεσε από κανέναν, αλλά παραιτήθηκε ταπεινωτικά. Ένα μέτωπο που μόλις εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή και δίνει μάχη σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση, αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Ίσως γιατί είναι το μόνο που διαθέτει ρεαλιστική, εναλλακτική, αντιμνημονιακή πρόταση. Θα κάνουμε αγώνα. Θα ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό φυσικά. Δεν μπορούν να μας φημώσουν. Κανένας δεν μπορεί να μας φημώσει. Και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος και θα νικήσουμε. Σε ομιλία του στο Μαρούσο, επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για πλουσιόπεδα και υποστήριξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση υπέγραψε μια συμφωνία πολύ χειρότερη από αυτή που θα μπορούσε να φέρει. Λόγω του ταξιδιού δεν άκουσα τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσίπρας για μένα. Μου μετέφεραν όμως δύο πράγματα, τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Το ένα είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο Θεοδωράκης είναι λαϊκιστής. Μπορεί να είναι ένα από τα συντομότερα ανέκδοτα της προεκλογικής περίοδου. Ο άνθρωπος που υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και πήρε μόνο 35%, λέει για μας που 16-18 μήνες λέμε μόνο την αλήθεια και τόσο καιρό μας λέγανε κυνικούς,
λέει για μας ότι είμαστε λαϊκιστές. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας των ανεξάρτητων Ελλήνων παρουσίασε ο Πάνος Καμένος, επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Είναι 25χρονη ακτιβίστρια που μάχεται μέσω της ιστοσελίδας της κατά της διαφθοράς. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα όλη την κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων, τους 13 βουλευτές οι οποίοι απέδειξαν ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες κρατήσαμε συμπαγής σε μια δύσκολη ιστορική στιγμή και ήμασταν εκείνη η πολιτική δύναμη που εγγυηθήκαμε τη σταθερότητα. Να ευχαριστώ και τους 13 βουλευτές, όπως επίσης και τους δύο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Χρυσή Αυγή στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ηλίας Κασιδιάρης υποστήριξε ότι η Χρυσή Αυγή θα είναι καθαρά τρίτη δύναμη και το ποσοστό της θα είναι διψήφιο. Δεν τελειώνει τόσο εύκολα η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι παρούσα στη δημόσια ζωή της χώρας. Είναι εδώ για να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα της Ελλάδος. Είναι εδώ για να δημιουργήσει μια Ελλάδα νέα, η οποία βασιζόμενη στην σκληρή εργασία, ξαναλέω, όλων των Ελλήνων. Ας αφήσουμε πλέον αυτό το παραμύθι ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Είναι εκατομμύρια οι Έλληνες άνεργοι που θέλουν να δουλέψουν, αλλά δεν μπορούν να δουλέψουν βεβαίως με μεροκάμα του Πακιστανού, γιατί ερχόμενοι εδώ οι αλλοδαποί στην πατρίδα μας έριξαν τα μεροκάματα. Αυτά τα έλεγε παλαιότερα και ο Κάρολος Μάρξ, που οπαδί του είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ζήτησε από τον Ευρωπαίο αξιωματούχο να συμβάλλει ώστε να συγκληθεί άμεσα σύνοδος κορυφής για το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης από τη Μυτιλίνη στην Αθήνα, ενώ στην επιχείρηση μεταφοράς συμμετέχει από σήμερα και τρίτο επιβατικό πλοίο. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν το τελευταίο 24ωρο 474 παράτυπους μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου, της Σάμου, του Αγαθονησίου και της Κο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη-μέλη της Ένωσης να δεχθούν 120.000 πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Η πρόταση θα παρουσιαστεί αύριο από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Αυστριακός καγκελάριος, Βέρνερ Φάιμον, πρότεινε να επιβάλλονται οικονομικά πρόστιμα σε όσες χώρες αρνούνται να δεχθούν στο έδαφος τους τους πρόσφυγες που υποχρεούνται βάσει της ποσόστοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατοικοί της Γάζας, εν τω μεταξύ, δημιούργησαν σε παραλία ένα τεράστιο γλυπτό από άμμο του μικρού Αιλάν που πνίγηκε καθώς επιχειρούσε να φτάσει στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της μέρας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 8 παρα 5 με τον Παναγιώτη Στάθη. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.